τιβετική πρόσκληση. Η δεκαετία του 60 με συνδέει και με έντονο συνέστημα. 64-65, μαχτής της 6ης Γυμνασίου Ρεθύμνης, η πρώτη μου αντίσταση ήταν διαδήλωση με πλακάτ που λέγατε «Ένωση». Οι μεταρρυθμίσεις που θα με απασχολήσουν στον χρόνο που έχω τον λίγο, ως πράξη, ως λόγος και ως αποτέλεσμα, στόχευαν να κάνω το σχολείο αποτελεσματικό εξωτερικά και εσωτερικά. Ταυτόχρονα αναμενόταν να είναι ο μεγάλος εξισωτής. Η αφετηρία η χρονική στις δύο περιόδους που εδώ συζητάμε, 60, είναι διαφορετικές σε Κύπρο και Ελλάδα. Στη δική μας περίπτωση, στον ελλαδικό χώρο, το εκπαιδευτικό παρελθόν πριν από το 60 συνδέεται με μεταρρυθμίσεις και αντιμεταρρυθμίσεις, με μια συσήφιο πορεία και με μια κυρίαρχη αναγόμενη σοβαρούς κουλτούρα που ευνούσε την κλασικιστική θεωρητική παιδεία και υποτιμούσε την τεχνική επαγγελματική και έτσι υπονόμευε κάθε προσπάθεια για πορεία αναπτυξιακή. Αν σε αυτά κανείς προσθέσει ότι το σχολείο υπήρξε στην Ελλάδα αρένα πολιτικών συγκρούσεων, τότε δεν εκπλήσεται για την πορεία των μεταρρυθμίσεων. Νομοσχέδια καταρτίζονται, αλλά δεν φτάνουν ποτέ στη Βουλή ή την Γερουσία. Φτάνουν, αλλά δεν ψηφίζονται, ψηφίζονται και δεν εφαρμόζονται, είτε ανατρέπονται, είτε εφαρμόζονται εν μέρη. Στο σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων επιδιώχθηκε η μεγιστοποίηση του πολιτικού ωφέλους, ενώ στην εφαρμογή τους η ελαχιστοποίηση του πολιτικού κόστους. Στην Κύπρο, αντίθετα, με παρελθόν πρόσφατο έθνικο απελευθερωτικό ΕΟΚΑ, το διακύβευμα αμέσως μετά την Αναστασία ήταν η ένωση με την Ελλάδα, τη μητέρα πατρίδα, η μετακέρωση της ελληνικής παιδείας στο γνωστό κράτος ως δομική οντότητα. Και βέβαια, ιδανικός εκφραστής για αυτή την πολιτική δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από ένα κλασικό φιλολόγο του Σπυριδάκη. Ο τελευταίος θα υποστηρίξει απόσπασμα την καλλιέργεια μέσω της εκπαίδευσης, της πίστης στην ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό στα ελληνικά εθνικά ιδρώματα και στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται ως μητέρα πατρίδα, αφού συνδέεται με την Κύπρο με δεσμούς καταγωγής, αίματος, θρησκείας και γλώσσας. Ο προσανατολισμός της κυπριακής εκπαίδευσης, κατά την εξαιρετησία, είναι περισσότερο εναρμονισμένο με την ελληνική εκπαίδευση για το 50, που αμέσως το εφήλιο με το Σύνταγμα του 51 κατοχυρώνεται αυτός ο προσανατολισμός ηθικοθρησκευτικός και εθνικός παύλα ή ιδεολογικοπολιτικός. Στην Ελλάδα, αντίθετα, την ίδια περίοδο, η παιδεία έχει μια άλλη κατεύθυνση, όχι στενά εθνοκεντρική. Στην διόρθωση και άκρηση αυτής της πολιτικής παιδείας, συμπροταγωνιστεί αυτή την εποχή στην Ελλάδα, δίπλα στον παθιασμένο πολιτικό παιδείας του Γιώργου Παπανδρέου και τον Παπανούτσο, ο Άιντιθος Λουκής Ακρίτης, ο οποίος οραματίζεται το πέρασμα από τον πολίτη του έθνους κράτους στον πολίτη της Ευρώπης, στον πολίτη της Οικουμένης. Γράφει, φέρνουμε την Ελλάδα να την κάνουμε Ευρώπη και την Ευρώπη να την κάνουμε Ελλάδα και την Ελλάδα, Ευρώπη να την κάνουμε κόσμο. Τα δεκαετία του 60 στην Κύπρο διατυπώνεται αργά αλλά σταθερά και μία αντίληψη περιορισμένου απογαλακτισμού από το Εθνικό Κέντρο με το επιχείρημα ότι απόσπασμα από Σοφιανό, η κυπριακή εκδοχή πράξη δεν πρέπει να ακολουθεί κατά ανάγκη τις αλλοπρόσθετες αλλαγές που γίνονται κάθε τόσο στην Ελλάδα για καθαρά κομματικούς λόγους και για πολιτικές σκοπιμότητες. Η περιπέτεια στην Ελλάδα του 64-65, τότε προσπάθειες και αντροπή της, δίνουν ισχυρά επιχειρήματα στην άποψη αυτή νομιμοποιητικά. Ακόμη, να επισημάνουμε εδώ ότι στην ίδια αυτή πρώτη δεκαετία του 60, τη μετά πιτσιακή, υπάρχουν αποκλήσεις ενδιαφέρουσες στον εκπαιδευτικό λόγο Κύπρο και Ελλάδα. Στο κλασικό έργο του Σπένσερ, ποια γνώση έχει τη μεγαλύτερη αξία, οι απαντήσεις στις δύο χώρες είναι διαφορετικές. Οι υποστηριχτές της ταύτισης της κυπριακής με την ελληνική εκπαίδευση έχουν διαφοροποιήσει το ζήτημα της σχέσης μεταξύ κλασικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ο πρώην αείμνηστος πρόεδρος, ο Δ.
Παπαδόπουλος διατυπώνει μια αντίληψη ότι στα σχολεία τεχνικής εκπαίδευσης πρέπει να βγάλουμε τα άχρηστα που είναι η γενική παιδεία. Είναι απόσπασμα από την εποχή εκείνη ως υπουργός εργασίας. Στην Κύπρο προηγουμένως κυριαρχεί και η αντίληψη του οικονομικού ρόλου της εκπαίδευσης και της εργατικής γνώσης. Σε εμάς είναι κυριαρχία μιας αντίληψης κλασικής ή κλασικιστικής παιδείας που εμποδίζει, όπως είπα, την πορεία την αναπτυξιακή. Αυτό μπορεί να ερμηνεύσει σε κάποιο βαθμό και ιδρύματα μετά το 60 στην Κύπρο με κατεύθυνση καθαρά τεχνική επαγγελματική, αλλά και την επιβολή της αγγλικής γλώσσας στα κολέγια την ίδια περίοδο που ο εθνοκεντρισμός και η όρκη πίστης του διδάκτης στον ελληνικό πολιτισμό, το έθνος και τη γλώσσα είναι σε έξαρση. Το θέμα της γλώσσας, όπως είναι γνωστό, θα επανέλθει τη δεκαετία του 80 σχέση με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ποια γλώσσα θα πρέπει να είναι η επίσημη γλώσσα, και αυτό θα οδηγήσει τον Παπινιώτη να κάνει λόγο για αρχοντοχωριατισμό. Δεκαετία του 80. Σε αυτή τη δεκαετία, και 80, με την πτώση της Χούντας στην Ελλάδα, το τοπίο αλλάζει. Το πολιτικό σύστημα κάπως οριμάζει και έχουμε την πρώτη ουσιαστικά μεταρρύθμιση, η οποία δεν ανατρέπεται το 76-77 με Γεώργιο Ράλη. Και παραλαμβάνω, η πρώτη που δεν ανατρέπεται και επίσης, το 80 συνεχίζεται από μια κυβέρνηση άλλης αντίληψης χωρίς να ανατραπεί. Δείχνει μια οριμότητα πολιτικού συστήματος. Στην Κύπρο, τότε γεγονό του 74, οδηγούν, όπως είναι προφανές, και σε ένα επαναπροσδιορισμό της όλης φιλοσοφίας της εκπαίδευσης και ενδεχομένως ένα επανέλεγχο της άκρητης ελληνοκεντρικής πολιτικής της ταύτισης. Οι συνθήκες εξάλλου για ένα έστω περιορισμένο απογαλακτισμό είναι ευνοϊκές. Το δε ξεχνώ με τα μνήματά του, ενδεχομένως και εναχοποιητικά για το Εθνικό Κέντρο με το έγκλημα της Χούντας, οδηγούν σε απαντήσεις διαφορετικές, όπως π.χ. με ποια περιεχόμενα πρέπει να κοινωνικοποιηθούν οι ματές στην Κύπρο για να μην το δεν ξεχνώ βασική αντίληψη ως κίνημα για απελευθέρωση των κατεχομένων. Γυρνάω στο φωτιά για λίγο. Ενώ στην Ελλάδα ίδια περίοδο 76 με 80 έχουμε μεταρρύθμιση που ονομάστηκε γερασμένα νεογέννητο, στην Κύπρο θα μπορούσαμε να πείσουμε για μια πρόωρη γέννα, επειδή αναφερόμαστε σε μια προσπάθεια που συνδέεται ως λόγος, ως αντίληψη με δεκαετία του 80 στην Ελλάδα. Οι νέοι εδώ προσανατολισμοί της τότε προσπάθειας στην Κύπρο ανοιχνεύονται σε πάρα πολλά κείμενα. Η παιδεία μέσα σε αυτές τις προσεγγίσεις απόσπαλων μένει πιστή στα ιδιώδη και τις αξίες της μας παράδοσης, αλλά ξεπερνάει την τυπολατρία και τη στήρα αποσχόληση στο παρελθόν και δίνει έμφαση στην ουσία και στο ζωντανό περιεχόμενο της ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας. Στην Ελλάδα, ανάλογα, έχουμε ρεύματα σε σχέση με την Ένωση ακόμα δύο λόγια. Να επισημάνω εδώ ότι ένα ισχυρό στην Ελλάδα αντιευρωπαϊκό ρεύμα με κομματικές και συνδικαλιστικές εκφράσεις πολύ ισχυρές υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει, εμποδίζοντας την εναρμόνιση, σύγκριση με πολιτικές της Ένωσης. Αυτό το άλλο συγκείμενο Κύπρο και Ελλάδα, στην Κύπρο έχουμε λιγότερη ένταση στο χώρο αυτό με αντιευρωπαϊστές άκρητους και πολύ, θα έλεγα, φανατικούς, επιδρά και στην εκπαίδευση. Παράδειγμα, όταν στην Ελλάδα πρωτοξεκινήσαμε τα προγράμματα Erasmus, το ελληνικό φοιτητικό κίνημα διαδήλωνε και καταλάβανε κτίρια ή διέλυε συγκλήτους για τα Erasmus. Εδώ πιστεύω θεωρήθηκαν ευκαιρία για διαφοροποίηση και άνοιγμα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις σύγχρονες τάσεις. Δεν μου επιτρέπετε, επειδή είχα εμπλακεί στις δύο τελευταίες επιτροπές, να κάνω εγώ αποτίμηση αυτής της πορείας. Το έκανε ο Ανδρέας, δεν συγχωρούμε όλα μαζί του, θα κάνω κι άλλη υποθέτω στην αυτή. Είναι μια πορεία σε εξέλιξη, ο ιστορικός θα κάνει μια αποτίμηση με απόσταση γενιάς. Καζαμίνες. Έτσι, όχι, έτσι. Δύο πράγματα όμως. Υπάρχει το εξής στην Ελλάδα αρχές 21ου αιώνα. Ένα νέο παράδοξο και παράλογο.
Μέχρι τότε είχαμε κατακτήσει μια συνέχεια με τα πολιτευτικά και μάλιστα με άλλες κυβερνήσεις. Με τον νέο αιώνα έχουμε το πρωτόκολλο φαινόμενο οι υπουργοί παιδείας της ίδιας κυβέρνησης να αποδομούν, να εκφυλίζουν προσπάθειες των προκατόχων τους. Αυτό είναι ο δύο δίδυμοι. Αρσένης Ευθυμίου, Γιάννης Γιαννίδης. Είναι νέο φαινόμενο στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για αντιμεταγευσία, αλλά για αποδόμηση βασικών στοιχείων της προσπάθειας του υπουργού παιδείας της ίδιας κυβέρνησης. Αυτή η συνέχεια εκτιμώ ότι δεν υπάρχει στην Κύπρο. Συμπεράσματα είναι ο χώρο του πρόεδρου. Τα οποία προκύπτουν από κείμενο που είναι πολύ αναπτυκτικό, το οποίο είπα πάρα πολύ βιαστικά. Πρώτο συμπέρασμα. Ο ελληνικό σύσυφο του Αντρέα Καζαμία πάλι δεν θα μετακομίσει στην Κύπρο κατά την εκτίμηση τη δική μου παρά την ελληνοκεντρική πολιτική παιδεία. Πολλά πράγματα δεν τα αντιγράφεται ευτυχώ και παραμένουν εδώ θεσμοί όπω η Ακαδημία Παλάιμα ήταν διαιτή, που δεν μα έγινε διαιτή. Η ακραία σα συνέχεια στο εθνικό κέντρο δεν θα μολύνει την Κύπρο. Σημείο δεύτερο. Δεν υπάρχει χρονισμό στην εμφάνιση των ρευμάτων Κύπρο και Ελλάδα. Δεν υπάρχει καθόλου παράλληλα. Το είχαν λύσει νωρίτερα εξωτερικότερα. Σημείο τρία. Κοινά στοιχεία στα δύο συστήματα εντοπίζονται στην απόκληση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Στο μετασχηματισμό του λόγου σε νομοσχέδιο, νόμο, εφαρμογή. Ήδη ακούσαμε πράγματα προηγουμένω, πολύ ενδιαφέροντα. Δεν εύκολο να κάνει το λόγο πράξη. Το συγκείμενο είναι πολύ διαφορετικό κάθε φορά και εμποδίζει ή επιταχύνει τις μεταβολές. Ένας μηχανισμός δίσκατος γραφειοκρατικός πια εμποδίζει να γίνει η καινοτομία καθημερινή πραγματικότητα. Ο Πέτρος μιλάει για τρεις ισμούς με γιώτα. Τους επικαλούμε συχνά τους ισμούς του Πέτρου με γιώτα ισμή. Τέσσερα, η εναρμόνιση των κρατικών πολιτικών με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ρυθμούς διαφορετικούς Κύπρο και Ελλάδα. Πέντε, η εκπαιδευτική κουλτούρα που γεννάει ό,τι σημαντικότερο για εφαρμογή μια μεταρρύθμιση στα δύο κράτη είναι διαφορετική. Η κουλτούρα συνεργασία στην Κύπρο που τη βιώνω και στις επιτροπές που τα συνδικάτα που συμμετέχουν με λόγο και με καθημερινή συμμετοχή στην Ελλάδα είναι αδιανόητη. Σε εμά, ουδέποτε συνδικάτο ήρθε και έμεσα επιτροπή παιδεία του Υπουργείου Παιδεία. Επίλογο. Μετά από μισό αιώνα ανεξαρτησία, η κόρη Κύπρος δεν περιμένει, μα σημαίνει τροφή εκπαίδευση από τη μητέρα πατρίδα. Έχει κατακτήσει μια αυτονομία, διαμορφώνει, πιστεύω, ένα σχολικό σύστημα με δική του ταυτότητα εκπαιδευτική. Λέω, προτείνει, δεν αντιγράφει. Η πρόσφατη παρουσίαση στου αδερφού από το φίλο του Υπουργού Παιδείας, τον Αντρέα Δημητρίου, για το σύστημα διακυβέρνηση των Κυπριακών Πανεπιστημίων σε δίκονου με θετικά σχόλια. Δείχνει ότι τελικά το παιδί μεγάλωσε και θέλει και δαιμόνα. Μπορεί και να δανείζει τη μητέρα πατρίδα χωρίς τους επαχθείς όρους της ιστορίας μας. Ευχαριστώ πολύ.